Χαίρετε. Σήμερα θα δούμε τις λύσεις από το LRN του Ιανουαρίου 2020 στο επίπεδο C2. Όπως γνωρίζετε από προηγούμενα βίντεο, αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι πρώτα να διαβάσετε μία φορά το κείμενο, που είναι αυτό εδώ πέρα και αυτό, χωρίς να σταματήσετε σε άγνωστες λέξεις, δηλαδή όπου δείτε άγνωστη λέξη, απλά προχωράτε παρακάτω και προσπαθείτε μόνο να βγάζετε ένα συμπέρασμα, ένα νόημα. Δεν κολλάμε σε άγνωστες λέξεις, γιατί όπως έχουμε πει, αν ας πούμε έχουμε μια λέξη που δεν την ξέρουμε, π.χ. το also, και δεν χρειαστεί πουθενά, ουσιαστικά θα χάσουμε το χρόνο μας, καθώς θα ασχολούμαστε με λέξεις οι οποίες δεν μας χρειάζονται. Τώρα εσείς θα σταματήσετε το βίντεο και θα διαβάσετε αυτήν τη σελίδα και αυτή τη σελίδα μία φορά, όπως είπαμε, και ξέρετε και από το προηγούμενο βίντεο. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν εμείς να δούμε μαζί τις απαντήσεις. Λέει στην πρώτη, φαίνεται ότι από την αρχαιότητα μέχρι το μέσα του 19ου αιώνα δεν υπήρχε δραματική αύξηση στο πόσο ζουν οι άνθρωποι. Το B λέει, οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι ζούσαν περισσότερο από τους προϊστορικούς ανθρώπους και οι περισσότεροι άνθρωποι έφταναν την ηλικία των 40. Πάμε μέσα να δούμε. Λέει, από αρχές ελληνικές και ρωμαϊκές εποχές μέχρι τη δεκαετία του 1850, η μέση ζωή φαίνεται ότι ήταν περίπου 35 έτη. Άρα ουσιαστικά βγάζουμε έξω το most people, γιατί λέει δεν λέει οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στην ηλικία των 40. Και φυσικά αυτό που είναι σωστό είναι το A, γιατί δεν υπήρχε δραματική αύξηση στο πόσο ζούσαν οι άνθρωποι. Μπορούμε και εδώ πέρα να δούμε για το prehistoric people που λέει ότι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το πόσο οι προϊστορικοί άνθρωποι στην πραγματικότητα ζούσαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, γιατί λέει δεν έχουμε information. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι είναι αλήθεια σχετικά με την πρώτη παράγραφο? Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας σχεδόν καθόλου δεν αυξάνει το προσδόκιμο ζωής. Το πόσο θα ζήσουμε δηλαδή. Οι φτωχές χώρες έχουν μία μείωση στο πόσο ζούμε, στην ηλικία που ζούμε, και η υγιεινή συνείσφερε μάλλον στο παρελθόν σε αυξημένες ηλικίες στον 20ο αιώνα. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε για το sanitation ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο με αυτό που λέει εδώ πέρα εξαιτίας των βελτιώσεων που έγιναν στην υγεία και στην υγιεινή. Άρα ουσιαστικά έχει αυξηθεί σε 46 χρόνια μέσω όρο στις πιο πλούσιες χώρες. Ουσιαστικά εξαιτίας των βελτιώσεων στις υγείας και της υγιεινής αυξήθηκε το όριο ζωής. Άρα το σωστό είναι το C. Πάμε στο 3. Τι είναι λάθος? Προσοχή, εδώ πέρα ψάχνουμε το λάθος. Εδώ έχουμε πει και από άλλα βίντεο, όταν μας έχει λέξεις, κάποιες από αυτές τις λέξεις, δηλαδή το might μας δείχνει ότι ίσως. Το ίσως σχεδόν πάντα είναι σωστό. Γιατί όταν λες ίσως, κατά πάσα πιθανότητα, άλλες φορές θα είναι ναι, άλλες φορές θα είναι όχι. Το ίσως δηλαδή, άμα δεν μου λέει κάτι ξεκάθαρα, θα είναι πάντα σωστό. Δηλαδή, ίσως να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ της μακροζωίας και της γενετικής, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, μόνο που λέει might, πιστεύουμε ότι αυτό είναι σωστό. Γιατί ίσως και να υπάρχει κάπου. Βέβαια, πάμε και το βλέπουμε και από μέσα, έτσι, κάπου να το λέει. Ωραία, μερικές έρευνες έχουν δείξει ότι μερικά genes που έχουν να κάνουν με τα body cells, με τα blood fat levels και τα immune system, μας λέει εδώ πέρα ότι μερικές έρευνες έχουν δείξει ότι η μακροζωία έχει να κάνει με συγκεκριμένα, με κάποια γονίδια που έχουν να κάνουν με τα body cells, με τα blood fat levels κτλ. Άρα συγκεκριμένα γονίδια έχουν να κάνουν με τη μακροζωία. Αυτό το might εδώ πέρα, όπως είπαμε, σκεφτόμαστε ότι είναι λάθος. Γιατί φυσικά μπορεί και να υπάρχει κάποιο link μεταξύ τους. Επίσης τώρα θα πάω στο C για να δούμε ότι μερικά genes μπορούν να μειώσουν την απειλή μερικών ασθενειών. Πάλι εδώ πέρα, μερικά γονίδια μπορούν να το κάνουν αυτό εδώ πέρα. Ενώ αυτό που ψάχνουμε που είναι false
είναι το be, γιατί μας λέει το all. Όταν θα βλέπετε all, κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι λάθος. Γιατί δεν μπορεί όλα τα γονίδια, όλα που έχουμε στο σώμα μας να κάνουν κάτι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να παίξουν με μεγάλο ρόλο στο πόσο θα ζήσουμε. Όλα. Άρα ουσιαστικά η σωστή απάντηση είναι το be, που είναι το false. Γιατί ουσιαστικά λέει και μέσα certain genes. Ωραία, πάμε στο 4. Από αυτό που διαβάζετε στη δεύτερη παράγραφο μπορούμε να καταλάβουμε ότι η παρουσία το SIRT6 μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία σε μια ασθένεια. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοια, προφανώς δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι είναι. Μέσα στο κείμενο θα μας εξηγεί τι είναι αυτά εδώ. Το να γερνάμε μπορεί να είναι μια συνέπεια από unrepaired DNA damage, από ζημιά που έγινε στο DNA μας που δεν έχει φτιαχτεί. Και η ζημιά στο DNA έχει δειχθεί ότι δεν φτιάχνεται από το repair, έτσι. Λέει εδώ ξεκάθαρα ότι το κλειδί για μακροζωία υπάρχει στο ένζυμο SIRT6. Και λέει καθώς μεγαλώνουμε, το DNA μας χαλάει. Άρα το σωστό εδώ πέρα είναι ότι το DNA μας είναι μια συνέπεια από το unrepaired DNA damage. Το βλέπουμε και λίγο πιο κάτω, να το διαβάσουμε πιο καλά. Ουσιαστικά εδώ μας λέει ότι καθώς μεγαλώνουμε το DNA μας χαλάει και κάνοντας αυτή εδώ την οργάνωση, το SIRT6 μπορεί να κάνει undo το DNA damage. Ουσιαστικά ο λόγος που γερνάμε είναι ότι το DNA μας χαλάει και αυτό το ένζυμο, το SIRT6, μπορεί να πάρει πίσω αυτή τη ζημιά που γίνεται με την ηλικία μας. Σύμφωνα με το κείμενο πάντα, έτσι. Βάζουμε αυτό εδώ. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν θα μας το λέει ξεκάθαρα. Εφόσον λέει μπορείτε να καταλάβετε, ουσιαστικά δεν μας το λέει ξεκάθαρα, το πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές αυτές εδώ τις απαντήσεις, το πιο σωστό είναι να σβήνουμε και τις άλλες. Δηλαδή εδώ τώρα που λέει ότι δεν γίνεται να φτιαχτεί, είναι λάθος, γιατί μας λέει κιόλας ότι εδώ πέρα μπορεί να γίνει και ένα undo DNA damage. Έτσι, και πάμε μετά και στην επόμενη. Να σβήσουμε. Η παρουσία αυτού εδώ πέρα, του ενζύμου, μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία σε μία ασθένεια, σε ασθένειες. Ουσιαστικά, δεν μας λέει κάτι τέτοιο μέσα, ίσα που μας λέει ότι αυτό είναι το καλό. Δεν είναι για να μας κάνει ασθένειες, μας κάνει να είμαστε πιο υγιείς. Πάμε τώρα στην ερώτηση 5. Εδώ μας λέει τι σημαίνει η λέξη reveal. Νομίζω σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο proficiency, πρέπει να την ξέρουμε και απ' έξω αυτή τη λέξη. Δεν χρειάζεται να την ψάξουμε από μέσα. Reveal είναι αποκαλύπτω. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ποια από αυτές τις λέξεις είναι η πιο κοντινή στο αποκαλύπτω και την κυκλώνουμε. Αλλιώς, άμα δεν ξέρουμε, πηγαίνουμε μέσα, τη βλέπουμε και πηγαίνουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από τα συμφραζόμενα. Οι μελέτες από δίδυμα έχουν δείξει ότι τα genes είναι υπεύθυνα για μόνο περίπου το 20-25% από κάποια νου την πιθανότητα να φτάσει στην ηλικία των 85. Άρα πάμε, το κάνουμε μετάφραση και βάζουμε την πιο κοντινή λέξη από αυτές που έχουμε εδώ πέρα. Στο άλλο, φαίνεται ότι τα τελευταία 150 χρόνια, για να δούμε τι έγιναν τα τελευταία 150 χρόνια, cannot explain the dramatic increase in life expectancy in the last 150 years. Υπήρχε φυσικά μία φοβερή αύξηση στο προσδόκιμο ζωής τα τελευταία 150 χρόνια. Ψάχνω να δούμε αν έχει κάτι τέτοιο μέσα. Κατευθείαν μας το λέει το A, υπήρχε μία φοβερή αύξηση στο προσδόκιμο ζωής. Μετά λέει, μόνο το 25% από το human population έφτασε το old age. Όταν βλέπουμε ένα νούμερο, πηγαίνουμε μέσα και βλέπουμε το νούμερο. Αν το νούμερο μας το έχει ακριβώς, πάμε και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς εννοεί. Όπως είπαμε και πριν λίγο, μελέτες έχουν δείξει ότι τα γονίδια έχουν να κάνουν μόνο με το 20-25% πιθανότητας κάποιου να φτάσει τα 85. Και φυσικά οι λόγοι είναι άλλοι, το πώς ζούμε, το τι δίαιτα κάνουμε, διατροφή δηλαδή, το τι τρόπο ζωής έχουμε. Αυτοί είναι πιο σημαντικοί παράγοντες παρά τα γονίδια, αυτό μας λέει εδώ. Αλλά το νούμερο εδώ πέρα, το 25, έχει να κάνει με την πιθανότητα. Δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, που λέει εδώ πέρα. Και η life expectancy has remained the same, φυσικά όχι, δεν έχει μείνει η ίδια, είπαμε. Τα 150 χρόνια αυξήθηκε το όριο ζωής. Πάμε στο επόμενο. Τι δείχνουν οι περισσότερες μελέτες. Μπορεί να λέει μία μελέτη δείχνει αυτό, μία μελέτη δείχνει εκείνο. Θα πρέπει να δούμε τις περισσότερες μελέτες τι δείχνουν. Και λέει το μέρος που μένουμε
επηρεάζει την μακροζωία όσο και τα γονίδια. Άρα πρέπει να δούμε ακριβώς έτσι, να μας πει ότι τόσο το ένα όσο και το άλλο. Εμείς όμως εδώ πέρα είπαμε ότι τα γονίδια ουσιαστικά ακόμη δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζουν. Σε άλλους λένε πιο πολύ 20-25%, άλλες έρευνες δείχνουν άλλα πράγματα. Ενώ ξεκάθαρα μας λέει μέσα ότι το που μένουμε είναι πολύ πιο σημαντικό. Το πόσο καλά μεγαλώνουμε εξαρτάται από το lifestyle που έχουμε. Αυτό είναι το κύριο νόημα εδώ πέρα. Και οι διαιτητικές μας συνήθειες μπορούν να συμβάλλουν σε μια μακρύτερη ζωή. Προφανώς, ένα από τα δύο θα είναι σωστά. Πάμε μέσα να δούμε τι λέει. Το ένα έχει να κάνει με τις διατροφικές συνήθειες και το άλλο έχει να κάνει με το lifestyle. Depends little on the lifestyle. Μάλλον έκανα λάθος πριν. Αφόσον λέει little, δεν την πρόσεξα αυτή τη λέξη. Έχει να κάνει, λέει, λίγο με το lifestyle που ζούμε. Ίσα-ίσα όχι. Το lifestyle είναι από τα πιο σημαντικά για το πόσο θα ζήσουμε κτλ. Άρα ξεκάθαρα το σωστό είναι το C. Πάμε μέσα να το διαβάσουμε κιόλας. Το λέει εδώ πέρα. What most studies show είναι ότι πώς και πού ζούμε έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Όχι μόνο στο πόσο πολύ θα ζήσουμε, αλλά και στο πόσο καλά θα γεράσουμε. Άρα έχουμε να κάνει με το πώς και με το πού. Αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια φράση μπορεί να γεμίσει το κενό στον παράγραφο 3. Πάμε να διαβάσουμε. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Εδώ πρέπει να πηγαίνουμε, να διαβάζουμε την προηγούμενη πρόταση, να βλέπουμε τι λέει, να διαβάζουμε και την επόμενη και να δούμε ποια λέξη ταιριάζει ανάμεσά τους. Δηλαδή λέει τώρα εδώ, ένα υγιεινό χωρίς μόλυνση περιβάλλον μπορεί επίσης να συμβάλλει σε ένα πιο υγιεινό και σε μια πιο υγιεινή και μακρύτερη ζωή, πιο μεγάλη ζωή δηλαδή. Μετά λείπει κάτι και λέει ένα μολυσμένο περιβάλλον μπορεί να μικρύνει τις ζωές μας. Άρα από τη μία μας λέει a healthy environment, από την άλλη μας λέει a polluted environment. Άρα ψάχνουμε μία λέξη που να μιλάει για την αντίθετη πλευρά, να μας πει από την άλλη μεριά. Και φυσικά εδώ έχει το on the other hand που είναι πολύ γνωστό και αυτό είναι και το σωστό. Και στο τελευταίο, τι φαίνεται να απασχολεί τον συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο. Τώρα εδώ αυτός στην τελευταία παράγραφο κάνει κάποιες σκέψεις, στην τελευταία γραμμή, εδώ πέρα δηλαδή, αυτήν και αυτήνα. Μια σοβαρή ερώτηση που υπάρχει είναι τι τιμή οι επόμενες γενιές θα πληρώσουν αν πετύχει. Ποιο ότι η ζωή να πάει πάνω από τα 100. Δηλαδή θέλουμε να ζούμε όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ και λέει αυτός τι τίμημα θα πληρώσουν οι επόμενες γενιές, τι θα γίνει ας πούμε στο συνταξιοδοτικό, στο ασφαλιστικό, σε όλα αυτά. Άρα πάμε να δούμε ποια από αυτά ταιριάζει. The amount of pollution, όχι. The general lack of interest, όχι. The possible consequence, οι πιθανές συνέπειες του να αυξήσουμε τη ζωή πάνω από τα 100 που λέει μέσα. Αυτό τον απασχολεί. Ωραία, αυτές είναι οι ερωτήσεις για το πρώτο. Πιστεύω ότι 6 στα 9 τουλάχιστον μπορούμε να πάρουμε και είναι ένας καλός βαθμός για να προχωρήσουμε παρακάτω. Περνάμε στο δεύτερο κείμενο. The Crooked Forest. Εδώ να πούμε ότι συνήθως το θέμα 2 και το θέμα 3 έχουν να κάνουν με το ίδιο αντικείμενο τις πιο πολλές φορές. Δηλαδή εδώ έχουμε The Black Forest, το επόμενο θέμα, τώρα έχουμε The Crooked Forest. Και θα είναι ή κάποια και τα δύο είναι forests εδώ πέρα. Άλλες φορές μπορεί να είναι κάποια θέματα που είναι αντίθετα. Δηλαδή σε μια χώρα να έχει πολύ κρύο ή σε μια άλλη να έχει πολύ ζέστη. Ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά ή κάποια πράγματα που να είναι αντίθετα ή κάποια πράγματα που να είναι ίδια ή παρόμοια. Δηλαδή συνήθως το θέμα 2 με το θέμα 3 έχουν κάποια σχέση σε αυτά που βάζουν. Πάλι με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να σταματήσετε το βίντεο και να διαβάσετε μια φορά το γκρι κείμενο και μετά αφού το διαβάσετε πάμε να απαντήσουμε μαζί τις ερωτήσεις. Λέει, εδώ πέρα κιόλας σας έχω βάλει μια φωτογραφία από το πραγματικό Crooked Forest για να δείτε πώς είναι αυτά εδώ πέρα τα δέντρα. Αν και δεν πρέπει κανονικά γιατί ουσιαστικά πρέπει στην ερώτηση να το απαντήσουμε αυτό. Λέει, what is true about the 400 pine trees described in the first paragraph? Έχουμε 400 pine trees και πάμε να δούμε τι από αυτά είναι αλήθεια. Πήρε 10 χρόνια για τους κορμούς για να αλλάξουν. Το σχήμα είναι σχετικά φυσικό. Φυσικά το σχήμα δεν είναι φυσικό αυτό εδώ πέρα. Και όλα γέρνουν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε πει τη λέξη all, ότι όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μάλλον δεν θα είναι σωστό, δεν μπορεί όλα να γέρουν με τον ίδιο τρόπο. Πάμε όμως μέσα να δούμε τι λέει. Λέει, πήρε το όνομά του από τα 400 pine trees στο μέσο από αυτό το woodland.
όλα από τα οποία έχουν αυτή την κλίση στη βάση του κορμού τους. Άρα ουσιαστικά δεν μας λέει all. Συνήθως έχουμε πει, γι' αυτό δεν λέμε κατευθείαν είναι λάθος όταν βλέπουμε το all. Συνήθως είναι λάθος. Εδώ όμως μας το λέει all. Τώρα εδώ στη φωτογραφία μπορούμε να δούμε και κάτι να μην είναι, αλλά δεν πάμε με τη φωτογραφία, πάμε με το τι λέει μέσα. Άρα το σωστό είναι το C, γιατί λέει all. Τώρα, εδώ πέρα, τι σημαίνει η λέξη pondering που λέει, πάμε να διαβάσουμε, έχουμε πει θα το μεταφράζουμε και όποια λέξη μας ταιριάζει τι θα λέγαμε στα ελληνικά, πάμε και βάζουμε την πιο κοντινή από εδώ στα αγγλικά. Αυτή η μυστηριώδης φόρμα που έχουν αυτά τα δέντρα έχει πολλούς ανθρώπους οδηγήσει να πώς αυτά τα δέντρα γίνανε έτσι. Άρα έχει αυτούς τους ανθρώπους κάτι να σκέφτονται, να αναρωτιούνται, κάτι τέτοιο ψάχνουμε. Να σκέφτονται πώς αυτά, μόλις βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, λες πώς έγιναν έτσι. Άρα, πώς σκέφτονται, κάτι τέτοιο να πούμε. Και ποια λέξη είναι η πιο κοντινή. Η πιο κοντινή από αυτές είναι το considering, που είναι το ίδιο με το think περίπου. Τώρα ψάχνουμε τι είναι λάθος σχετικά με τη δεύτερη παράγραφο, εδώ πέρα. Θα πάμε κατευθείαν να διαβάσουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Για να βρούμε κατευθείαν το λάθος. Εδώ έχουμε κάποιες θεωρίες και τα λοιπά. Πιθανές. Εμείς όμως πάμε σε αυτήν εδώ που λέει η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι οι τοπικοί αγρότες σκόπιμα φτιάξαν έτσι αυτά τα δέντρα όταν ήταν νέοι, ώστε να φτιάξουν γυρτό ξύλο για να χτίσουν πλοία και για επιπλοποιία. Not an uncommon practice. Μία όχι μη συνηθισμένη πρακτική. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα δύο όχι κάνουν ένα ναι, ας πούμε, που λένε και στην πληροφορική. Δηλαδή, μία συνηθισμένη πρακτική. Αυτό μας λέει, με αυτό το νότ εδώ και με το αν, είναι σαν να πει μία συνηθισμένη πρακτική στις αρχές του 20ου αιώνα. Εδώ πέρα λέει ότι είναι unusual. Δηλαδή, όλος ο σκοπός είναι να μας μπερδέψει με αυτές τις αρνήσεις εδώ πέρα. Ήτανε, λέει, unusual για τις αρχές του 20ου αιώνα να κάνουν manipulate τα tree growth. Ίσα-ίσα που εδώ ακριβώς αυτό μας λέει. Άρα το λάθος που ψάχνουμε είναι το C. Και το τελευταίο έχουμε την έκφραση whatever the truth. Σαν Έλληνες πολύ εύκολα καταλαβαίνουμε ότι όποια και αν είναι η αλήθεια, αυτό θέλει να πει. Άρα τι σημαίνει όποια και αν είναι αλήθεια. Φυσικά είναι το B που λέει η αληθινή ιστορία δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη. Γιατί λέμε ακόμη όποια και να είναι η αλήθεια, ακόμη δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Τόσο εύκολα. Μερικές δηλαδή απαντήσεις είναι εύκολες, τόσο εύκολες για να μας δίνουν κατευθείαν εύκολους πόντους. Πάμε τώρα στο επόμενο κείμενο, στο Black Forest. Όπως είπαμε, το διαβάζετε μία φορά λίγο στα γρήγορα, σταματάτε το βίντεο και το διαβάζετε και μετά το βλέπουμε μαζί τις απαντήσεις. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο. Λέει τι είναι false για το Black Forest, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο. Εδώ να πούμε κατευθείαν ότι έχει εδώ τη λέξη ancient, που σημαίνει αρχαίος. Είναι το πιο πιθανό ότι αυτό το αρχαίο δάσος οφείλει το όνομά του στο σκούρο χρώμα από τα αμέτρητα pine trees που μεγαλώνουν στην περιοχή. Εδώ πέρα υπάρχει μια φωτογραφία. Αυτό βέβαια φυσικά σε εξετάσεις δεν θα υπάρχει. Απλά το έχω βάλει για να σας βοηθήσω. Άρα εδώ πέρα που λέει newly planted forest, it is thick with trees. Αυτό εδώ το δάσος όπως βλέπουμε καθόλου newly δεν είναι. Είναι ancient όπως λέει. Εντάξει, άρα το λάθος που ψάχνουμε είναι το C. Επίσης εδώ πέρα, τώρα εδώ να δούμε το A γιατί είναι λάθος. Γιατί είναι σωστό δηλαδή, αλλά στην ερώτηση ότι το θέλουμε για λάθος, λέει είναι μία σειρά από βουνά με δέντρα κοντά στην Ελβετία. Εδώ πέρα μας λέει ότι είναι στην νοτιοδυτική Γερμανία, που ξέρουμε ότι είναι κοντά στην Ελβετία. Άρα εδώ πέρα το near μας κάνει, άρα αυτό εδώ πέρα είναι σωστό. Και υπάρχουν μετά, λέει, uncertainties about the origin of its name. Υπάρχουν μη βεβαιότητες, κάποια πράγματα που δεν είναι βέβαια για την προέλευση του ονόματος. Μα φυσικά και υπάρχουν, αφού δεν ξέρουμε σίγουρα πώς πήρε το όνομά του. Άρα και αυτό είναι σωστό, και αυτό είναι σωστό. Και βάζουμε το C, όπως είπαμε και πριν. Πάμε στο επόμενο. Αυτός μας δείχνει για τους Brothers Grimm. Μας τους αναφέρει για να μας δείξει πόσο inviting είναι αυτό το δάσος. Όχι φυσικά. Ότι τα παραμύθια, που οι ιστορίες που μαζέψανε το κάνανε διάσημο ή πώς αυτό έχει εμπνεύσει κάποιες τοπικές, κάποιες ιστορίες. Άρα ένα από αυτά τα δύο θα μπορούσε να είναι σωστό. Πάμε να δούμε. Was the setting for many of the famous local folk days. Άρα σωστά εδώ πέρα. Σκεφτόμαστε ότι είναι το C το σωστό. Γιατί ήταν setting για
local folk tales. Στο επόμενο, τι σημαίνει η λέξη renowned. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να δούμε πάλι με τη μετάφραση τι θέλει να πει. Πάμε εδώ να δούμε. Καθώς το Black Forest είναι συσχετισμένο με τα παραμύθια, να το πούμε, με τις ιστορίες θρύλους και με τη σκοτεινή μαγεία, είναι επίσης για τη φυσική του ομορφιά. Θέλω να το πούμε κάτι, it is also γνωστή, known δηλαδή, κάτι τέτοιο. Δεν έχει το known εδώ πέρα. Άρα θα πάμε σε αυτό που είναι πιο κοντινά, adventurous όχι φυσικά, dedicated όχι, είναι celebrated, δηλαδή σαν να λέμε είναι διάσημο για την φυσική ομορφιά, από το celebrity θα το σκεφτούμε, όχι από το celebration. Και στο 17, είναι αλήθεια σχετικά με τη δεύτερη παράγραφο, it is too isolated, το too ξέρουμε ότι μας δείχνει κάτι πολύ υπερβολικά με κακή έννοια, δηλαδή είναι τόσο απομονωμένο για να προσελκύσει visitors, όχι φυσικά, ίσα ίσα εδώ πέρα μας λέει ότι προσελκύει. Οι visitors μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες της φύσης και δεν είναι γνωστό για καθόλου μακροχρόνιες παραδόσεις. Εδώ ούτως ή άλλως έχουμε 300 χρόνια παράδοση, άρα το σωστό είναι το B. Και ουσιαστικά μπορούν να έχουν traditional local dishes κτλ. Εδώ για το B μπορούμε να πούμε ότι έχει όλα αυτά εδώ πέρα. Μπορούν να περπατήσουν σε μονοπάτια κτλ. There is something for every visitor to the forest to enjoy. Άρα ουσιαστικά υπάρχουν όλες αυτές εδώ πέρα οι δραστηριότητες να κάνουν, που έχουν να κάνουν με τη φύση, και άρα το σωστό είναι το B. Και τώρα το 18, το 19 και 20 πάντα έχει να κάνει και με τα δύο κείμενα. Δηλαδή θα μας λέει και στα δύο κείμενα έγινε αυτό και στα δύο κείμενα έγινε το άλλο. Πρέπει να βρούμε δηλαδή ομοιότητες και για τα δύο κείμενα. Για να δούμε. An account, τώρα εδώ πέρα εννοεί περιγραφή, όχι λογαριασμός, με δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι επισκέπτες. Πού γίνεται? Μας το είπε και στο α και στο β, μόνο στο προηγούμενο κείμενο ή μόνο σε αυτό? Προφανώς μόνο σε αυτό το κείμενο εδώ πέρα, γιατί στο προηγούμενο δεν μας είπε για δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι visitors. Τι επίθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα δύο δάση ουσιαστικά? Creepy, barren, unpopular. Εδώ πέρα φυσικά θα πούμε το creepy, γιατί έχει κάποιες λέξεις εδώ πέρα οι οποίες μας το δείχνουν, αλλά ούτως ή άλλως εφόσον μας δείχνει για τα παραμύθια, για τις ιστορίες τοπικές, μας λέει dark forest, μας λέει ότι έχουν να κάνουν με evil witch. Γενικώς όλα αυτά εδώ πέρα μας δείχνουν ότι είναι creepy και όχι άγωνο. Unpopular όχι φυσικά, γιατί πάνε τουρίστες και τα λοιπά. Και τι οι συγγραφείς και των δύο κειμένων αναφέρουν? Πόσο παλιό είναι το δάσος, ποια είναι η καλύτερη εποχή και πώς πήρε το όνομα. Φυσικά το σωστό είναι πώς πήρε το όνομα, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα μας λέει ότι οφείλει το όνομά του στο dark color και τα λοιπά, και ενώ στο προηγούμενο φυσικά μας έχει αναφέρει για το όνομα επίσης. Στο προηγούμενο μας λέει το όνομα εδώ πέρα, ότι πήρε το όνομα από τα 400 pine trees. Πάμε τώρα να δούμε το κομμάτι της γραμματικής. Στο κομμάτι της γραμματικής θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε πάνω από 12, 12-13 τουλάχιστον, γιατί είναι εύκολο, άρα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πόντους από εδώ πέρα. Πάμε στο 21. Λέει τώρα, use of technology is having a negative effect on face-to-face interaction. Τώρα εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε increased use of technology. Κάποιοι μπορεί να μπερδευτούν με το increasingly. Τα LY απαντάνε στις ερωτήσεις πώς. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι για τις λέξεις που τελειώνουν σε ED. Σημαίνουν ότι αυτά γυρίζουν σε μένα. Π.χ. I am amazed, δηλαδή εγώ είμαι εντυπωσιασμένος, ή this is an amazing book, δηλαδή όταν είναι σε ING, amazing book, σημαίνει ότι μιλάω για το αντικείμενο. Όταν λέω I am amazed, μιλάω για εμένα, για το υποκείμενο για το οποίο, στο οποίο αναφέρομαι. Τώρα εδώ στο επόμενο, με τη μετάφραση θα καταλάβουμε ότι εδώ είναι ένας υποθετικός λόγος και θέλει να πει αν οι τοπικοί άνθρωποι, οι ντόπιοι, ήξεραν τις συνέπειες αυτού του πλάνου, δεν θα είχαν προχωρήσει με αυτό. Ψάχνουμε να υπάρχει κάπου if. Βλέπουμε όμως ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κάπου if. Άρα ουσιαστικά εδώ έχει αντικαταστήσει το if με μία αντιστροφή. Βάζει το had μπροστά και μετά δεν βάζει το if για να δείξει έμφαση. Εμείς τώρα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι ο τρίτος υποθετικός λόγος. Εφόσον έχουμε had και τρίτη στήλη εδώ πέρα,
Και στην απόδοση έχουμε Wood, Have και τρίτη στήλη. Έχουμε το Wood, το Have και την τρίτη στήλη εδώ πέρα. Άρα είμαστε στον τρίτο υποθετικό λόγο, άρα εδώ ψάχνουμε την τρίτη στήλη. Και η τρίτη στήλη είναι το Known. Στο επόμενο, εδώ για επαγγέλματα δουλεύοντας ως γιατρός, λέμε στα επαγγέλματα πάντα as, δεν έχει κάτι άλλο. Επειδή είναι επάγγελμα, βάζουμε το as. Στο επόμενο, μερικοί αθλητές κολεγίων εξοδεύουν περισσότερες από 40 ώρες τη βδομάδα προπονούμενοι. Και τώρα θέλουμε να πούμε αφήνοντας λίγη ώρα για το σχολείο. Ουσιαστικά, μόνο με τη μετάφραση, κατευθείαν το ing. Για να πούμε αφήνοντας αυτό, λίγη ώρα για το σχολείο. Αν τα σωστά μέτρα πάρθουν, το στρώμα όζοντος να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα μέχρι το 2050. Ψάχνουμε κάτι σε παθητική φωνή. Η παθητική φωνή πάντα είναι το ρήμα του B συν τρίτη στήλη. Βλέπουμε ότι δεν έχει τρίτη στήλη έξω. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει τρίτη στήλη έξω. Εδώ έχει το ρήμα του B και έχει και τρίτη στήλη. Άρα αυτό είναι το σωστό. Και εδώ βλέπουμε ότι είναι σε χρόνο present simple. Ρήμα του B is σκέτο και τρίτη στήλη. Το επόμενο, πάλι το ίδιο, όπως μας έχει βάλει και ING εδώ πέρα. Όταν είναι να διαλέξουμε ένα venue, υπάρχουν πολλά πράγματα, μερικά πράγματα να σκεφτούμε. Πάλι το ίδιο εδώ πέρα. Πρέπει να βάλουμε το choosing για να πούμε όταν έχεις να διαλέξεις στο διάλεγμα αυτό εδώ πέρα. Στο διάλεγμα ενός venue. Το επόμενο, το not only πώς χρησιμοποιείται. Ας δούμε αυτά εδώ τα δύο παραδείγματα και ας προσέξουμε ότι στο δεύτερο παράδειγμα που έχω βάλει, όταν ξεκινάμε με το not only, χρειαζόμαστε αντιστροφή. Ενώ άμα δεν ξεκινάμε με αυτό εδώ πέρα, δεν βάζουμε αντιστροφή. Άρα, εδώ πέρα που έχει αντιστροφή, δηλαδή είναι σε ερωτηματικό τύπο, το πετάμε έξω. Και άρα έχουμε it improves ή improves σκέτο. Και πάμε εδώ να δούμε αν θα βάλουμε το it ή αν δεν θα το βάλουμε. Λέει, το να μιλάς περισσότερες από μία γλώσσες, άρα αυτό όλο είναι το υποκείμενό μας. Είναι σαν να έχω το it εδώ πέρα. Άρα δεύτερο it δεν χρειάζομαι. Και το σωστό είναι σκέτο το improves. Πάμε στο επόμενο. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2080. Αυτό είναι σαν τα ελληνικά. Θα έχουμε ξεμείνει. Πώς είναι το θα έχουμε κάνει κάτι. Είναι will have και τρίτη στήλη. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι στην τρίτη στήλη τώρα το run. Είναι run, run, run. Τη δεύτερη στήλη με a. Η τρίτη ξανά με u. Όταν βλέπουμε would και had better και τα λοιπά, αυτά που πρέπει να προσέξουμε είναι τις πιο πολλές φορές έχουμε I would rather ή you had better και αυτά τα βάζουν μαζί για να μας μπερδέψουν, γιατί συνήθως βλέπουμε σύντομο τύπο κάποιες φορές και θέλουν να δουν αν ξέρουν, αν ο υποψήφιος ξέρει τι είναι αυτό το I'd ή αυτό το you'd. Πάμε να ψάξουμε αν έχει I would rather ή you had better. Εδώ βλέπουμε ότι μόνο το had better έχει. Άρα αν θες έναν αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο να ταξιδέψεις στην πόλη, εσύ καλύτερα να χρησιμοποιήσεις το μετρό. Πάμε στο επόμενο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από καμπάνιες πληροφοριών, οι οποίες ψάχνουμε κανένα which, δεν έχει εδώ πέρα, οι οποίες στοχεύουν, θέλουμε ουσιαστικά πάλι παθητική φωνή, άρα ψάχνουμε κανένα which, μετά κανένα are aimed, δεν τα έχει, αυτή την απάντηση που περιμένουμε δεν την έχει εδώ πέρα. Και έτσι μπορούμε να βάλουμε σκέτο το aimed, το οποίο είναι σαν συντομία, μπορούμε να την εγκαταστήσει το which are aimed. Άρα σκέτο aimed και τελειώσαμε με αυτό. Στο επόμενο, αυτό είναι έκφραση, lack of sleep, άρα το σωστό είναι το C. Τώρα εδώ πέρα, όταν βλέπουμε αυτό, under no circumstances, πρέπει να θυμόμαστε, το υπογραμμίζουμε στην αρχή για να το θυμόμαστε. Όταν έχουμε κάποια αρνητική πρόταση στην αρχή της πρότασης, συνήθως κάνουμε αντιστροφή. Άρα εδώ θα ψάξουμε μία αντιστροφή, αυτό δεν είναι αντιστραμμένο. Εδώ βλέπουμε αντιστροφή, δηλαδή το we είναι μετά το ought και το we είναι μετά το should. Έχουμε δηλαδή μία αντιστροφή, έχει γίνει αυτό που χρειαζόμαστε. Και πρέπει να δούμε τώρα αν είναι σωστό το ought ή το should. Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο? Ότι το ought θέλει to, ενώ το should δεν θέλει to. Φυσικά το σωστό είναι το should που δεν θέλει του. Στο επόμενο, friends are supposed to be honest and open with. Ψάχνουμε κάποιο each other, ας πούμε. Δεν το έχει εδώ το each other. Θα βάλουμε το πιο κοντινό, το one another, που σημαίνει each other με άλλα λόγια. Οι φίλοι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ειλικρινοί και ανοιχτοί με ο ένας με τον άλλον. Βλέπετε δηλαδή ότι πρέπει να πάω να προσέχω πού ακριβώς είναι η διαφορά του ενός με του άλλου. Και να μην, δεν χρειάζεται να το διαβάζω όλο. Αυτά δηλαδή, ό,τι και να έλεγε εδώ πέρα, δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή, πρέπει να στοχεύσω εκεί που θέλω για να καταλάβω για ποιο λόγο μου έχει βάλει αυτές τις απαντήσεις εδώ πέρα. Πάμε στο επόμενο. Να δούμε λίγο τις διαφορές φιού και εφιού. Το εφιού είναι θετικό. Το φιού είναι αρνητικό.
Για παράδειγμα, λέει ένας φίλος μου, έχεις μερικά βιβλία να μου δανείσεις. Και λες, α, I've got a few books, I will give you. Και εφόσον έχω, με την έννοια που το είπα, έχω κάποια βιβλία, θα σου δώσω. Ενώ άμα του πεις, I have got a few books, σημαίνει έχω λίγα βιβλία, δεν μπορώ να σου δώσω. Το λέω με αρνητικό τρόπο. Άρα πάμε εδώ να δούμε. Η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει, πρόσφατες εννοεί εδώ γενικώς, ότι 2 στους 10 ανθρώπους στις μέρες μας έχουν λίγους ή καθόλου φίλους. Πρέπει να το πω με αρνητικό τρόπο, άρα θα πω το A. Στο επόμενο, some teenagers have, τώρα έχουμε την έκφραση που έλεγε και η φίλη μου η Αμερικάνα στον σκύλο της, such a good boy. Άρα έχουμε such an unhealthy obsession. Πάμε στο επόμενο. Οι αποφασισμένοι άνθρωποι είναι συχνά επιτυχημένοι, αν και αυτοί ίσως αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια. Θέλουμε να πούμε το αν και, με τη μετάφραση βγαίνει αυτό, αλλά να πούμε κάποια πράγματα στο no matter συνήθως ακολουθεί το what. Στο despite συνήθως έχουμε την έκφραση despite the fact ή despite the rain, κάποιο ουσιαστικό εδώ πέρα. Μετά, good looking people may often let themselves. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το let. Θα πρέπει να προσέξουμε ότι στο LRN τους αρέσει πάρα πολύ γερούντιος ή full infinitive, που είναι οι μεγάλες κατηγορίες, αλλά υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες που μπορούμε να βάλουμε bare infinitive, δηλαδή σημαίνει ότι θα βάλουμε τη λέξη, το ρήμα, χωρίς κανένα to, χωρίς κανένα ink, χωρίς καμία κατάληξη. Και δύο από τα πιο γνωστά ρήματα είναι το let που έχουμε εδώ πέρα και το make, γιατί λέμε let me go ή he made me stay. Άρα ψάχνουμε το ρήμα χωρίς καμία κατάληξη και είναι το A φυσικά. Στο επόμενο, when we to face our fears, όταν μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας, θα είμαστε, λοιπόν, εδώ το βάζει επίτηδες θα είμαστε για να μας μπερδέψει με το will. Αυτά στα ελληνικά τι λέμε? Λέμε όταν είμαστε έτοιμοι ή όταν θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή πολλές φορές ταιριάζουν και τα δύο στα ελληνικά. Όταν θα μάθουμε ή όταν μάθουμε. Στα αγγλικά πάντα το σωστό όταν είμαστε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή που ταιριάζει και ο μέλλοντας και το παρόν, το σωστό πάντα στα αγγλικά είναι το παρόν. Όταν έρθω, όταν γυρίσω, θα σου τηλεφωνήσω. Όταν θα γυρίσω, θα σου τηλεφωνήσω. Δηλαδή στα ελληνικά και τα δύο είναι σωστά. Στα αγγλικά, μόνο το όταν γυρίσω, θα σου τηλεφωνήσω είναι το σωστό. Στο επόμενο, a lot of people decide to move to a city. Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να μετακομίσουν σε μια πόλη. Βρουν καλύτερη δουλειά, λέει εδώ πέρα. Θα ψάχναμε κάτι, hoping to find, κάτι τέτοιο. Δεν το έχει. Το hope πάει με το to συνήθως, αυτό έξω. Αυτό το to hope είναι λάθος και άρα βάζουμε in the hope of και μετά το of θέλουμε ing, άρα σωστά βρήκαμε ότι το σωστό είναι το c. Και στο τελευταίο, children nowadays are said to be active than in past generations. Έχει το than εδώ πέρα, θέλουμε συγκριτικό βαθμό, άρα less than. Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι του reading. Εδώ πέρα αυτό που θα κάνετε τις περισσότερες φορές και θα προσπαθήσετε να το μεταφράζετε στα ελληνικά, γιατί με τα ελληνικά τις περισσότερες φορές 7 στα 10 μπορούμε να πιάσουμε. Τα περισσότερα δηλαδή είναι βατά. Από εκεί και πέρα μετά πρέπει να βάλουμε και κάποιους γραμματικούς κανόνες. Θα τους δούμε τώρα στην πορεία. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Εξαιτίας των προχωρήματος της τεχνολογίας υπάρχουν δραστικές αλλαγές στα τη βιομηχανία των νέων. Θέλουμε να πούμε. Δεν είχαμε και κάποιο άλλο υποκείμενο. Άρα βάζουμε το there εδώ πέρα, που φτιάχνουν τρομακτικές challenges για οποιονδήποτε δουλεύει σε αυτό. Σε ποιο αυτό? In the news industry. Γι' αυτό λέμε it εδώ πέρα. Για οποιονδήποτε δουλεύει σε αυτό, στο news industry. Καθώς οι εκτυπωμένες εφημερίδες, δηλαδή αυτές που είναι σε χαρτί, δυσκολεύονται να επιβιώσουν, τα online news, τα οποία, τώρα η λέξη news πρέπει να ξέρουμε ότι είναι uncountable, άρα ουσιαστικά κάπου θα μπει το is, πιθανότατα το ζητάνε πολλές φορές αυτό, και μετά έχουμε το ed εδώ πέρα, άρα ουσιαστικά θέλουμε μια παθητική φωνή. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όταν έχουμε εδώ ένα κενό και μετά βλέπουμε ed, τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι μια ενεργητική φωνή που συνήθως θα βάλουμε κάνα has και ed, δηλαδή θα είναι ένα present perfect, ή μπορεί να είναι οποιαδήποτε παθητική φωνή, δηλαδή το is, το was, το has been, have been κτλ. Και μετά ακολουθεί η τρίτη στήλη. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ βέβαιοι στο αν είναι ενεργητική φωνή αυτό που ψάχνουμε ή παθητική για να βάλουμε και το
την κατάλληλη λέξη που λείπει από εκεί. Εδώ πέρα τώρα, is provided, τζάμπα, προσελκύει πολλούς αναγνώστες, όπως επίσης και advertisers, as well as, όπως επίσης και. Καθώς παραμένουν κάποιοι διαφημιστές οι οποίοι βλέπουν να διαφημίζονται σε εφημερίδες ως το πιο effective μέσο που έχει ανταπόκριση, να το πούμε, αποτελεσματικό μάλλον, για να προμοτάρουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Τα λεφτά που ξοδεύονται, θέλουμε να πούμε τα οποία ξοδεύονται, θα μπορούσαμε να πούμε which is spent, όπως λέγαμε και πριν, αλλά εφόσον μας αφήνει μόνο μία λέξη, σβήνουμε το which, σβήνουμε το is και το αφήνουμε και το spent και είναι το ίδιο πράγμα. Στην ψηφιακή διαφήμιση ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που ξοδεύεται στις διαφημίσεις των εφημερίδων. Δεν είναι έκπληξη, να το πούμε έτσι πιο απλά ελληνικά, therefore, so, ότι με το χάσιμο αυτών των εσόδων, that, απλά, με το χάσιμο αυτών των εσόδων, ένας καλός αριθμός εφημερίδων, ένας αριθμός δηλαδή εφημερίδων μεγάλος, έχει πιεστεί να κλείσει, ενώ άλλοι, πάλι τι είπαμε, τρίτη στήλη εδώ πέρα, άρα πρέπει να δούμε αν είναι ενεργητική φωνή ή παθητική φωνή. Sacked είναι απολείο, fire με άλλα λόγια, συνήθως για προπονητές στο ποδόσφαιρο το λένε, sacked, hundreds of journalists. Έχουν απολύσει, δηλαδή οι newspapers έχουν κλείσει, ενώ έχουν απολύσει, άρα ουσιαστικά ψάχνουν ενεργητική φωνή, άρα βάζουμε το have. Εκατοντάδες δημοσιογράφους και άλλο προσωπικό της εφημερίδας, ώστε να αποφύγουν την χρεοκοπία. Η κατάσταση έχει οδηγήσει κάποιους επαγγελματίες δημοσιογράφους να υποστηρίζουν ότι το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι ολοκληρωτικά συνδεδεμένο. Τι πάει με το LinkedIn, τις περισσότερες φορές το to είναι το σωστό. Εδώ μας δίνει σωστό και το to και το with. Πιο safe είναι να βάλουμε το to. Αλλά και τα δύο σωστά θα τα παίρνανε. Online news και social media, και πολλοί δημοσιογράφοι είναι ικανοποιημένοι να δουλέψουν για τις online εκδόσεις των έντυπων εφημερίδων. Άλλοι έχουν αφήσει τη mainstream έκδοση και έχουν φτιάξει τα δικά τους blogs όπου μπορούν να πούνε τις προσωπικές τους απόψεις. Όπου θέλουμε να πούμε, άρα λέμε το where και τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται από εδώ και κάτω. Φυσικά δεν πρέπει να πηγαίνετε όπως τώρα εγώ άφησα τα υπόλοιπα, εσείς δεν πρέπει να το αφήνετε. Εδώ στο τέλος εντάξει μπορεί και να τα αφήσουμε, αλλά εδώ πέρα, σε αυτά εδώ πρέπει να τα διαβάζουμε όλα. Γιατί διαβάζοντας καταλαβαίνουμε το νόημα και έχει μια συνεχόμενη ροή η σκέψη μας. Ενώ άμα πάμε και πούμε κατευθείαν στο 44, στο 45, στο 46, είναι λίγα τα οποία μπορούμε κατευθείαν να βγάλουμε άκρη. Ίσως να μπορούμε να βγάλουμε άκρη εδώ πέρα, ίσως να ξέραμε με το linked to εδώ πέρα. Γενικώς πάντως δεν είναι σωστός τρόπος το να πηγαίνω μόνο στα κενά. Θα πρέπει να το διαβάζω όλο, να βγάζω μία ροή, αυτό εδώ να έχει ένα νόημα, μία συνέχεια ή μία σκέψη με την άλλη και θα μου είναι πιο εύκολο να βρω τα σωστά. Από εδώ ένας καλός βαθμός είναι 6 ή 7. Λογικά μπορούμε να πάρουμε 6 ή 7 και φυσικά στα προηγούμενα, όπως είπαμε, στη γραμματική πάνω από 13 και τα υπόλοιπα από τα κείμενα. Αυτά για αυτό το βίντεο, θα τα πούμε στο επόμενο.